Πάμε, συνεχίζουμε. Κώστας Νικολακόπουλος στην παρέα μας. Σε περίμενε πολλοί κόσμος, στο λέω να το ξέρεις. Ξεροστάλιαζε όπως. Σε έχει αφήσει μόνο του ο Νίκος τελευταίες μέρες, ε. Τι να κάνει, αφού έχει τέτοιο, έχει κάνει επέμβαση στο μηνίσκο, είναι με αναρωτική άδεια, είναι τραυματίας. Α, δεν το ήξερα, να το έχει το περαστικά, ναι. Πάει και παίζει μπάσκετ, γι' αυτό φαίνεται. Όχι. Άστο τώρα να σου πω πώς είμαστε στον αέρα, πώς το έπαθε. Θα το πάρω τον ίδιο, άστο. Ναι, είναι... Ας το ευχηθούμε λοιπόν περαστικά, ας ευχηθούμε, ας πούμε για άλλη μια φορά συγχαρητήρια στην ομάδα νέων του Ολυμπιακού, τη λεγόμενη. Σήμερα ξεκινάς με αυτό. K19 βεβαίως, η οποία με απολύτως πιστικό τρόπο πέρασε στην επόμενη φάση του Youth League, του Champions League νέων τέλος πάντων, πώς το λέμε. Κέρδισε και εδώ 4-0 και όλα στην Καμπάλα και με 4 νίκες σε 4 παιχνίδια. Νοκάουτ, 2 νοκάουτ με την πρωταθλήτρια Ιταλίας Λέτσε και τώρα 2 νοκάουτ με την πρωταθλήτρια Αζερμπαϊτζάν την Γκαμπάλα. Και χωρίς να δεχθεί γκολ. Τώρα. Τα 2 με την, ναι, μπράβο, με την Καμπάλα, ναι, 7-0 σωστά. Συνολικά. Και είναι σημαντικό ότι σήμερα έπαιξε όλα τα άλλα παιχνίδια και τα 3 ουσιαστικά τα έχει καθαρίσει ο Κωστούλας. Ο Χαράλαμπος, ναι, Κωστούλας. Ο τώρα χωρίς τον Κωστούλα έκανε ένα έτσι καλό... και καλό παιχνίδι και καλό σκορ στο Καραϊσκάκι κιόλας. Ναι. Πρώτη φορά τα παιδιά, είναι πολύ ωραίο, φαντάζομαι. Μπράβο, είναι μεγάλη, σπουδαία εμπειρία. Ναι, αν όλα πάνε πιτσίρια καλά και στην επόμενη φάση να παίξουν εκεί στο Καραϊσκάκι. Mm-hmm. Το Φλεβάρι πια θα είναι τα παιχνίδια. Ναι. Και θα είναι αντίπαλοι οι δεύτεροι των ομίλων του Champions, της φάσης των ομίλων του Champions League, γιατί και εκεί γίνεται με ομίλους όπως το Champions League. Ναι, μπράβο, ναι. Ναι, με 4 ομάδες και πόσο ομίλους, 8, πόσο είναι, 5, 6, 7, ξέρω πόσο είναι, 5, ναι, 6, θα σε γελάσω, δεν το 7, θυμάμαι. 8, 8, 8 και εκεί 8 ομίλοι, ναι. Είναι κανονικά δηλαδή με ομίλους και τέτοια και θα, με κάποιον εκ των δεύτερων θα παίξει ο Ολυμπιακός στο Φλεβάρι, όπου δεύτερη βλέπω σε αυτή την στιγμή είναι η Μπαρτσελώνα, η Λειψία, η Φέγενορτ, η Μπενφίκα, η Μπράγκα, η Σεβίγια και η Μπάγερ Μονάχου. Δεν τις λες και τις πλάκες. Το αντίθετο. Ναι, τέλος πάντων. Α, δούμε ποιοι θα περάσουν από εκεί, γιατί αργούν ακόμα τα παιχνίδια. Η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός πέρασε από το λεγόμενο domestic μονοπάτι τέλος πάντων, ναι, τέλος πάντων, μαζί με Παρτίζαν, Βασιλεία, Αλκμαρ, Ναντ, Μίντιλαντ, Ζιλίνα και μία εκ των Μάιντς και Δυνάμο Μίνσκ. Εντάξει. Έχεις να πεις κάτι για πίνακα? Όχι, γιατί, τι δεν έχει. Ξέρω. Ρωτάει ένας φίλος εδώ, ρωτήστε τον Νικολακόπουλο για τον πίνακα. Δεν έχω να πω τίποτα και άλλες φορές ξέρω αν ο ίδιος ακροατής έχει ρωτήσει. Είναι, δεν είναι πραγματικά ευχάριστο, μια μεταγραφή που κόστησε πολύ στον Ολυμπιακό, αλλά κυρίως ένα παιδί που είχε δείξει τόσα πολλά στην πρώτη, σε επίπεδο πρώτης εθνικής με την Λάρισα, γιατί είχε δείξει πράγματα, είχε βάλει γκολ με σημαντικές, σε μεγάλες ομάδες. Και ανάγκασε σε εισαγωγικά τον Ολυμπιακό να τον, ναι, να τον δει. Δεν μπορεί, ναι. Δεν μπορεί να, για κάποιο λόγο, δεν μπορεί στον Ολυμπιακό να προσαρμοστεί, να, δεν ξέρω τι να πω. Πάντως, άμα δεν μπορείς να παίξεις τη β' ομάδα και να κάνεις κάτι, ναι, τι να συζητάμε για την... Για τη μεγάλη, μπορούμε, όχι, να συζητάμε, ας πούμε, αυτή τη στιγμή για την πρώτη ομάδα. Όχι, σε καμία περίπτωση. Δεν μπορούμε να συζητάμε. Mm-hmm. Και εντάξει, δεν είναι μεγάλος, 22 χρονών είναι ο πίνακας. Ναι. Αλλά δεν έχει παίξει στον Ολυμπιακό Β καμιά σαρανταριά παιχνίδια. Mm-hmm. Δεν είναι λίγα. Και έχει πολύ χαμηλά στατιστικά. Γι' αυτό άλλωστε και δεν έχει κερδίσει θέση βασικού. Πήγε στην Κύπρο. Ούτε εκεί μπόρεσε να προσαρμοστεί. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω. Μας είχε δείξει πράγματα. Είχε βάλει γκολ, θυμόμαστε, στον ΠΑΟΚ.
έτσι δεν είναι, στον Ολυμπιακό, ναι, στον Παναθηναϊκό, mm-hmm, ο Πινακάς, για κάποιο λόγο δεν του βγαίνει εδώ. Δεν του βγαίνει. Ωραία. Τέλος πάντων, στα δικά μας, αφού πρώτα πούμε ότι υπάρχει από την Πορτογαλία πληροφορία ότι υπέγραψε συμβόλαιο 2,5 ετών με τον Ολυμπιακό Πέδρο Άλβες ως αθλητικός διευθυντής του συλλόγου, mm-hmm, κάτι που ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί, πρέπει να πω, από τον Ολυμπιακό, ναι, αλλά την αναμένουμε τη συνεργασία, εντάξει, mm-hmm, άμεσα την αναμένουμε. Αυτή τη στιγμή όλα τα λεφτά για τον Ολυμπιακό είναι αυτό το παιχνίδι, το αυριανό, όπου μέσα στη Γερμανία, που δεν είναι και πιο εύκολη, έτσι, για τον εύκολη Ολυμπιακό, χώρα, θα το πω γενικά. Δεν είναι η πιο εύκολη περιοχή σε επίπεδο αποτελεσμάτων, θα κυνηγήσει να κάνει μια υπέρβαση για να δει που μπορεί να φτάσει φέτος στην Ευρώπη εν πρώτης, τώρα που μπορεί να φτάσει. Βλέπουμε πάντως, μπήκα στα γερμανικά site και είδα την συνέντευξη τύπου του προπονητή της της Φράιμπουργκ, της Φράιμπουργκ, του Στράιχ, ναι, mm-hmm, πραγματικά με τι σεβασμό αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό, μόνο αν το διαβάσεις από τα γερμανικά θα καταλάβεις, ναι, επιτρέψέ μου να πω, γιατί είναι αναλυτικά, ξέρεις, οι δηλώσεις, ναι, 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 κλπ. Πώς αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό. Το είχε πει βέβαια και από τον πρώτο, πριν από το πρώτο παιχνίδι ο άνθρωπος, είχε πει ότι ο Ολυμπιακός ο φετινός δεν έχει καμία σχέση με τον περσινό και είχε δικαιωθεί σε ό,τι αφορά την, πραγματικά την εμφάνιση του Ολυμπιακού. Ναι, εντάξει, τα είχαμε πει και στην πρεμιέρα, δεν, ναι, σαν, και, σαν εικόνα. Και σήμερα ακόμα είπε ότι μας βοήθησε η τύχη και είχαμε καταφέρει να κερδίσουμε, mm-hmm, 3-2 λέει στον Πειραιά. Ναι, την οποία δεν είχε ο Ολυμπιακός. Την οποία δεν είχε ο Ολυμπιακός. Μάλιστα σήμερα μπορώ να σας πω ότι εγκομίασε ιδιαίτερα τρεις παίκτες του Ολυμπιακού. Τον Ρέτσο, τον Μαντί και τον Φορτούνι. Μίλησα ονομαστικά δηλαδή για παίκτες του, mm-hmm, Ολυμπιακού, κάτι που δεν συνηθίζουν και πολλοί προπονητές. Ναι. Ναι, ναι. Παραμονές αγώνων στη συνέντευξη τύπου, που είναι συνήθως λίγο η συνέντευξη τύπου, έτσι, πολύ τετριμένες, χαμηλών ναι, στροφό που λένε, ναι, 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 τετριμένες που λες, είναι, να το είπε και ο Μαρτίνες στη δικιά του, ναι, μπράβο, ακριβώς, ακριβώς, και ονομάτισε, με μνημόνευσε εγκομιαστικά ένα παίχτη του Ολυμπιακού από κάθε γραμμή, να το πούμε έτσι σχεδόν, mm-hmm, και δεν μπορώ να πω ότι πέφτει έξω, ναι, μνημονεύοντας, ναι, αυτούς τρεις παίχτες, mm-hmm, έτσι δεν είναι, mm-hmm, ναι. Έχει και αυτός κάποιες απουσίες, έχει και ο Ολυμπιακός, κάποιοι παίχτες του επιστρέφουν, κυρίως ο Σάλα είναι, που είχε βάλει γκολ στο πρώτο μάτς και είναι επικίνδυνος κυνηγός, έχει να παίξει καιρό, αφιβάλλω να τον έχει ενδεκάδα, αλλά τέλος πάντων δεν μπορώ να είμαι και στο μυαλό του, αλλά θα είναι στην αποστολή σίγουρα. Είχε βάλει στο πρώτο μάτς, θυμάσαι, τον γκολ, είχε, ναι, ανοίξει το σκορ, η Φράιμπουργκ. Στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού τώρα γίνεται προπόνηση, όπου υποτίθεται σε αυτές τις τελευταία έτσι δοκιμή ανοίγει κάπως τα χαρτιά του, συνήθως, όχι πάντα πάντως, ο προπονητής, mm-hmm, εγώ θα επιμείνω ότι σε γενικές γραμμές είναι 12 παίχτες για 11 θέσεις, ναι, ο Πασχαλάκης, ο Ροντινέη, ο Ορτέγκα, ο Ρέτσος, ο Ντόι, ο Ιμπόρα, ο Έσε, ο Μαντί, ο Αλεξανδρόπουλος, ο Μασούρας, ο Ελκαμπή και ο Φορτούνης. Mm-hmm. Ίσως μια θέση αυτή που παίζεται να είναι Έσε ή Αλεξανδρόπουλος, ίσως. Ναι. Δηλαδή θα έβλεπα τον Ιμπόρα, ειδικά σαν τρίτο στόπερ. Ναι. Αλλά κι αν δεν παίξει τρίτο στόπερ, δεν θα με εξέπληξε, αν δεν παίζει Ολυμπιακός, αν δεν παίξει Ολυμπιακός με τρεις στόπερ, δεν θα με εξέπληξε. Να παίξει ως τρίτος χαφ. Να παίξει τρίτος χαφ, γιατί, mm-hmm, αν δεν παίξει με τρεις στόπερ, θα παίξει με τρία χαφ Ολυμπιακός. Ναι. Και από εκεί και πέρα, ο Γιώβετιτς να διεκδικεί τη θέση του Ελκάμπη, ναι, και ο Ποντένσε τη θέση του Μασούρα. Mm-hmm. 12 συν 2. Εκεί δεν βλέπω, δεν μπορώ να δω κάτι άλλο. Ναι. Και με βάση τα όσα ακούμε, αλλά και με βάση τη δοκιμή. Μια δοκιμή που έγινε και είχε ενδιαφέρον στο Ρέντι, ναι, χθες προχθές ποτέ ήτανε. Mm-hmm. Έχει πάρει ο Ολυμπιακός, θα έχει δώσει περίπου 2.500 εισιτήρια, θα έχει τη δική του εξέδρα σε ένα γήπεδο το οποίο αναμένεται να είναι γεμάτο.
Τι άλλο έχουμε? Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Ωραία. Νομίζω. Ωραία. Εντάξει Κώστα μου. Εντάξει, σε Σεβίλη. Τι έγινε, δύο-τρία στις καθυστερήσεις. Ναι, την κρέμασε τη Σεβίλη ο Κάμπος με δύο κίτρινες 63-66 και από 2-0 έγινε 2-3. Η Σεβίλη τώρα εξάλλου για το Europa League είναι πάντα. Η Champions League ποτέ δεν είναι. Το Europa League είναι η θέση της. Έχει. Κάτσε τώρα γιατί έτσι όπως είναι δεν είμαι σίγουρος. Ούτε για το Europa. Δεν είμαι σίγουρος. Ναι, αυτό είναι. Ωραία. Να είσαι καλά Κώστα μου. Ευχαριστώ πολύ.